Σκηνές του. Αυτό δεν το αμφισβητώ. Βλέποντας τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα και τα σπιτάκια που έχουν μοιραστεί, πιστεύω ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί. Το νεαγέννητο αυτό κοριτσάκι ήρθε στον κόσμο πριν από περίπου 40 ημέρες μέσα σε μία σκηνή. Τώρα ζει μαζί με τους γονείς του και τα δύο ακόμη αδελφάκια του σε ένα τροχόσπιτο. Το κρύο όμως και η υγρασία διαπερνά το κορμάκι του. Το κλάμα του μαρτυρά την ανάγκη που έχει για φροντίδα, για λίγη ζεστασιά. Κάνετε για να το φυλάξετε από, από τον άσχημο καιρό. Με ζέστη, με άλλο θέρμο που έχουμε μέσα. Εντάξει, όσο μπορούμε, προσπαθούμε. Έχει κρυώσει ο γεροστής? Όχι, 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 ευτυχώς. Μέχρι να πάμε στα σπίτια, μας έχουν πει, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτή είναι η μεγάλη σας ελπίδα, να μπορέσετε κάποια στιγμή να πάτε στα λιώμενα. Εντάξει, ελπίδα. Θα πάμε, εντάξει, σίγουρα θα πάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πότε πιστεύετε ότι θα πραγματοποιηθεί αυτή η ελπίδα? Πιστεύω ότι αυτή τη βδομάδα θα πάμε, εμείς λόγω του μωρού. Ακόμη και τα μικρά παιδιά μέσα από τις ζωγραφιές τους εκφράζουν τη μεγαλύτερη τους επιθυμία. Να μπορέσουν επιτέλους να εγκατασταθούν σε ένα λιώμενο σπίτι. Θέλουμε να μπούμε σε τροχόσπιτα. Γιατί έτσι μπορούμε να ζήσουμε μέσα στη σκηνή. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εδώ με τη βροχή και με τον αέρα δεν μπορούν τα παιδιά να ούτε πρόγραμμα να κάνουμε. Βρεγμένα συνεχώς. Γιατί φεύγουν τη σκηνή να πάνε στην τουαλέτα, φεύγουν τη σκηνή να πάνε να φάνε. Έρχονται βρεγμένα, έρχονται οι μανάδες τους να τα πάρουν. Κρυώνουν, φοβούνται με αυτόν τον αέρα που είμαστε μέσα στις σκηνές. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Περιμένουμε βέβαια ένα κοντέινερ να στεγάσουμε τα παιδιά αυτά, αλλά ακόμη δεν έχει. Τα παιδιά αυτά έχουν βρει καταφύγιο σε μια σκηνή. Στον πεδοτοπό τους, όπως τον αποκαλούν. Περιμένουν, όπως ακούσατε, να βρουν ένα σπιτάκι για να μην βρέχονται και μέχρι τότε κάνουν μόνο μια ευχή. Να περάσει ο σεισμός. Να σταματήσουμε οι βροχές, να είναι όλα καλά. Να δούμε ποια είναι η εικόνα και στην Πελοπόννησο. Ο κύριος Ανδρέας Ματσίγκος, ο Περιφερειάρχης Πελοπόννησου, είναι στο τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Για δώστε μας τα στοιχεία της σημερινής ημέρας. Πώς ξημέρωσε στην Πελοπόννησο? Χθες είδαμε όλες τις περιοχές που επλήγησαν από τη Νεροποντή, το Γήθιο, τη Σκάλα, το Έλος και τα χωριά που είναι γύρω-γύρω. Υπήρχαν αρκετές καταστροφές, μπορούμε να πούμε, και κυρίως κατοικίες και επαγγελματικές στέγες στην περιοχή του Γηθίου, ένα μέρος του Γηθίου, όχι ολόκληρο το Γήθιο, ένα μέρος της Σκάλας και το Έλος πολύ περισσότερο. Τώρα οι κάτοικοι καταγγέλουν τις αρχές ότι δεν μερίμνησαν για να τελειώσουν έγκαιρα τα έργα στον Ευρώτα, γι' αυτό και πλημμύρισε το ποτάμι. Τα έργα είχαν γίνει στον Ευρώτα, ο Ευρώτας ξεχύλισε, είχε πάρα πολύ νερό. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι σε 3 ώρες περίπου έπεσε τόσο νερό όσο πέφτει σε 3 χρόνια. Εάν δει κανείς τον Ευρώτα σήμερα... Αυτό είναι στοιχείο που μας το δίνετε, εικάζετε ότι συνέβη έτσι ή το δίνετε από χίλι ειδικών, το πήρατε το στοιχείο αυτό? Από χίλι ειδικών. Δηλαδή... Γιατί ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Ματσίγκο, γιατί όποτε έχουμε καταστροφές και πλημμύρες, όλοι εσείς οι αρμόδιοι, και δεν το λέω με υπαινιγμό εναντίον σας, η πρώτη κουβέντα που λέτε ήταν ότι είναι ότι τι θεομηνία ήταν αυτή και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αντικειμενικά. Σας είπα. Και αναρωτιόμαστε πότε επιτέλους θα πάψουν να είναι πρωτοφανή αυτά τα φαινόμενα. Να συνεχίσω λίγο να δείτε ένα χαρακτηριστικό. Χθες όποιος πήγαινε στον Ευρώτα και τον έβλεπε, δεν θα έβλεπε καθόλου νερό. Αντιλαμβάνεστε ότι για να πλημμυρίσει ένα τόσο μεγάλο ποτάμι, πόσο νερό έπεσε μέσα σε λίγο χρόνο. Δεν χρειάζεται ούτε καν ειδικός. Χθες δεν υπήρχε καθόλου νερό. Ήταν πλημμυρισμένα γύρω τα κτήματα, οι καλλιέργειες, τα σπίτια μέσα στις περιοχές και ο Ευρώτας δεν είχε καθόλου νερό. Όταν γίνονται έργα, είτε σε ποτάμια, είτε σε χυμάρους, είτε σε άλλα σημεία, αντιπλημμυρικά έργα, δεν συνεκτιμάται το στοιχείο ή δεν προϋπολογίζεται ότι ενδεχομένως θα έχει και θα γίνει και μια θεομηνία, θα έχουμε και πάρα πολύ νερό κάποια στιγμή? Βεβαίως αυτά υπολογίζονται και το να που, να που πέσατε έξω στον Ευρώτα. Γίνονται με κάποιο χρονικό ορίζοντα. Ναι, λέω να που πέσατε στον Ευρώτα έξω, όπως και σε άλλα σημεία της Ελλάδος πέφτουν έξω. Ακούστε, είναι, και αυτό είναι πιθανό, αλλά η κίνδυνη του Ευρώτα είναι τόσο μεγάλη και τόσο ευρύ σε εκείνα τα σημεία που
ακόμα και μεγαλύτερη να γινόταν, πιστεύω, εντάξει, ίσως αν γινόταν μεγαλύτερη να εμπόδιζε το νερό να πήγαινε προς τις κατοικημένες περιοχές. Πώς λοιπόν αυτό πήγε, βέβαια, το έργο σχεδιάστηκε πριν μερικά χρόνια και σχεδιάζονται τα έργα ανάλογα με την εμπειρία των προηγούμενων ετών, δηλαδή πόσο νερό δέχεται κατά μέσο όρο τα προηγούμενα 50 χρόνια για να σχεδιαστεί και το έργο. Μάλιστα. Αυτό όμως που θέλουμε να τονίσω και το είδα και οι κάτοικοι εκεί της περιοχής είναι ότι από την πρώτη στιγμή είχε υπήρξε κινητοποίηση, πριν ακόμα γίνει εξελιχθεί το πλημμυρικό φαινόμενο, υπήρχε πυροσβεστική αστυνομία, υπηρεσίες του Δήμου, της Νομαρχίας, της Περιφέρειας, όπου βοηθήσαν τον κόσμο να πάθει όσο γίνεται λιγότερη ζημιά. Καλά, αυτό είναι το αυτονόητο για εμάς τους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες, κύριε Περιφερειάρχα. Πρέπει να τα και αυτά τα στοιχεία, γιατί αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί κανείς να μπει να σταθεί μπροστά στο νερό για να σταματήσει το φαινόμενο. Υπήρχαν όμως εκεί οι δυνάμεις, οι οποίες βοήθησαν τον κόσμο μέχρι χθες αργά το βράδυ να μπορέσει να αποκαταστήσει και τις ζημίες, αλλά να μπορέσει να αποφύγει και μεγαλύτερες ζημίες. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Επιστρέφουμε εδώ στην Αττική, στα Μέγαρα και στον Δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Δημήτρη Στρατιώτη. Καλή σας ημέρα, Δημαρχέ. Καλημέρα. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα και στα Μέγαρα, βρέχει τώρα? Δυστυχώς βρέχει καταρακτοδός. Βρέχει καταρακτοδός, ναι. Και αυτό μας ανησυχεί. Γιατί από χθες τα κατάλοιπα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν τα κατάλοιπα μέσα στους χυμάρους. Ναι. Και εκείνο που μας φοβίζει είναι μην τυχόν έχουμε πάλι νερό όπως το χθεσινό. Και επειδή χθες ύλες επιβάσει τη στάθμη των χυμάρων, μην έχουμε πια ζημιά με τους χυμάρους. Το νερό χθες έφτασε εκεί στο χείλος του αναχώματος ή το κρατήσατε? Χθες έφτασε στο χείλος του αναχώματος. Ναι. Το βάλαμε εμείς βέβαια και άλλα υλικά και το ανακόψαμε. Βέβαια από τη στιγμή αυτή άρχισε να κατεβαίνει και ξεφύγαμε από τον κίνδυνο. Ναι. Διότι όλες οι ζημιές που βλέπετε και στις άλλες πόλεις κλπ. Ναι. Δεν οφείλονται στο νερό που πέφτει μέσα στην πόλη. Οφείλονται διότι κάποιος χύμαρος πέφτει μέσα. Ναι. Στους χυμάρους εκεί της περιοχής τα λέγαμε και χθες. Κάποιοι, ναι, έκτισαν, κάποια έργα έγιναν εκεί από την ΔΕΚΕ και δεν προϋπολόγησαν τι θα συμβεί αν βρέξει. Μάλιστα κάποιοι από τους πληγέντες κατηγορούν και τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Φρυγανά. Όχι, όχι. Κοιτάξτε τώρα. Ότι ενώ του εντόπισαν το πρόβλημα και τον κίνδυνο, δεν έκανε κοιτάξτε, τίποτα. Κοιτάξτε, να σας πω, και δεν είναι θέμα δικαιολογίας. Μια δημοτική αρχή, όπως η δική μας που είναι 10 μήνες απάνω, με σεισμούς που μας θα έχουν φάει 3 μήνες, έτσι, ναι, μην ξεχνάτε ότι και εμείς είμαστε περιοχή με μεγάλες ζημιές από τους σεισμούς. Μάλιστα. Με πυρκαγιές, με τόνα με τα άλλο, καθαρίσαμε τα ρέματα. Δεν μπορούσαμε να επέμβουμε, να σπάσουμε πολλές μάντρες ή αυθαίρετα. Αυτή τη στιγμή όμως, νομίζω ότι έχει φτάσει η κατάλληλη στιγμή. Διαπίστωσαν όλοι τι έγινε. Ότι αυτές οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει, όπου έχουν γίνει βέβαια, εδώ και χρόνια, πρέπει να καθαριστούν. Mm-hmm. Όμως δεν ήταν μόνο, ίσως το λέγαμε και χθες, ο ανθρώπινος παράγοντας, ήταν και η τεράστια καταστροφή που συνέβη. Δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα ξανά. Εδώ και 50 χρόνια δεν έχει γίνει ποτέ τέτοια νεροποντή. Έτσι θυμάστε ότι δεν έχει συμβεί κάτι ανάλογο. Δεν έχει γίνει, ναι, ναι, δεν έχει γίνει τέτοιο πράγμα. Δεν ξανά γίνει που λένε. Τώρα με τη σημερινή βροχή θα ελέγξετε την κατάσταση, σήμερα, πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Έχουμε δημιουργήσει συνεργεία, παρεμβαίνουμε παντού, όπου μας επιτρέπει η λάσπη και το νερό. Όπως σας είπα, συνθήκες δεν είναι ιδανικές. Δηλαδή δεν μπορούμε να μπούμε στην κήτη ενός χυμάρου, γιατί είναι η λάσπη πολύ και τα μηχανήματα βουλιάζουν. Προσπαθούμε απ' έξω με μεγάλα μηχανήματα να καθαρίσουμε τις κήτες για να μην έχουμε κίνδυνο. Και βέβαια αφού κάνουμε αυτά τα έργα, παρεμβαίνουμε και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις να αποκαταστήσουμε κάποιους δρόμους, διότι έχουν πολλά πτηνοτροφία και... Πόσα ζώα και... συνολικά έχουν χαθεί? Δεν σας άκουσα. Πόσα ζώα δεν έχουν... τα έχουμε πλήρως καταγράψει αυτά. Περίπου έτσι για να... Δεν, γύρω στα 500 πρόβατα πρέπει να είναι και κάποιες χιλιάδες με κοτόπουλα κλπ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Πάμε σε λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ελπίζω σε λίγο να έχουμε τη ζωντανή σύνδεση και από τη Νέα Πέραμο για να δούμε ποια είναι η εικόνα με την νεροποντή που εξακολουθεί μέχρι αυτή την ώρα.